Γεια σας. Είμαι ο Νίκος Νικολόπουλος, ο πρόεδρος του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος. Είναι τα Pod Radio του Pro News. Σήμερα, πριν σας πω μερικές σκέψεις, σας παρακαλώ να στρέψουμε τη μνήμη μας, τη σκέψη μας, γόνι να κλείνουμε, στα θύματα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Στις 19 Μαΐου, σαν σήμερα, του 1915, ο Κεμάλ αποβιβάστηκε στην Αμισό και εκεί έγιναν φρικαλαιότητες, λέξη που οχριά μπροστά στην πραγματικότητα των εγκλημάτων εκείνης της περίοδου. Σήμερα κανένας δεν ξεχνά το καθήκον που έχουμε για την αναγνώριση, τη διεθνή αναγνώριση αυτής της γενοκτονίας και την συγγνώμη που θα έπρεπε ήδη να έχει ζητήσει η Τουρκία για όλα τα εγκλήματα που διέπραξε. Φίλες και φίλοι, μιλούσε επί 45 λεπτά στο Κογκρέσο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, και χειροκροτήθηκε όντως. Όμως, ούτε μια στιγμή δεν αναφέρθηκε λίγες μέρες πριν από τις 19 Μαΐου, επετείου της γενοκτονίας, στην γενοκτονία των ποντίων. Δεν αναφέρθηκε ούτε στις τουρκικές παραβιάσεις πάνω από τα ελληνικά νησιά, μα και δεν ξεστόμησε ούτε μια φορά τη λέξη Τουρκία. Δυστυχώς, η δήθεν προτεραιότητα, όπως μας έλεγαν για το ταξίδι του Πρωθυπουργού στη ΣΥΠΑ, πως θα ήταν να καταφέρει να μην επιβραβεύσει η Αμερική με νέους εξοπλισμούς στην Τουρκία, και μάλιστα τη στιγμή που συμπεριφέρεται από επιτίδιος ουδέτερος έως ταραξία στην περιοχή μας, μάλλον αυτή η δήθεν προτεραιότητα έμεινε στα χαρτιά, διαψεύδοντας τις σχετικές προσδοκίες. Μια επίσκεψη λοιπόν στη ΣΥΠΑ, που το σημαντικότερο γεγονός ήταν η φωτογραφία με τη δική του οικογένεια και το ζεύγος του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ένας μεγάλος Έλληνας πολιτικός που είχε μεντορά του στη χάραξη της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής τον Πέτρο Μολυβιέτη, μου έλεγε χθες, βαθιά λυπημένος, τα εξής: το ταξίδι του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια ακόμη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα μας σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα. Και αυτό, φίλες και φίλοι, γιατί την ώρα που η Τουρκία βάζει τρικλοποδιά βέτο στο ΝΑΤΟ, αναφορικά με την ένταξη της Φιλανδίας και της Σουηδίας, έκπληκτοι όλοι, είδαμε και ακούσαμε ο Μητσοτάκης, πέρα από γενικόλογες και αυτονόητες αναφορές που δεν έτυχαν άλλωστε και του χειροκροτήματος του κύριου Μπάιντεν, τουλάχιστον δημόσια, απέφυγε να απαιτήσει εκεί και τώρα την καταδίκη της γείτονος για την προκλητικότητα και την επιθετικότητα που επιδιώκει στο Αιγαίο, το Κυπριακό και την περιοχή ευρύτερα. Αντιθέτως, ενδεχομένως να επιβραβεύεται από το Λευκό Οίκο με μια πιθανή άρση του εμπάρκου των όπλων.
Επιστρέφει λοιπόν ο Μητσοτάκης στην Ελλάδα, έχοντας εισπράξει πολλά χειροκροτήματα, αλλά καμιά ουσιαστική δέσμευση για τα εθνικά μας συμφέροντα. Κλαυσίγελος επικρατούσε στα πηγαδάκια του περιστυλίου της Βουλής των Ελλήνων γι' αυτό τον δήθεν διπλωματικό άθλο Μητσοτάκη. Έκανε επίσημη επίσκεψη στο Λευκό Οίκο χωρίς να κάνει δημόσια αναφορά στην επιθετική Τουρκία και την παραβατική πολιτική της. Δεν ξεστόμησε ενώπιον του Μπάιντεν ούτε μια φορά τη λέξη Τουρκία. Αλήθεια, γιατί? Κάποιοι κακεντρεχείς που χρημάτισαν μάλιστα οι υπουργοί του Καραμαλή και του Σαμαρά μου έλεγαν σκοπτικά. Ο Μητσοτάκης δέχτηκε το ρόλο του αναγνώστη. Διάβασε μια ομιλία που άλλοι του την έγραψαν και άλλοι εν συνεχεία εκτός Ελλάδος την λογόκριναν, την ενέκριναν και του την έδωσαν να τη διαβάσει. Όπως και να έχει, ξέρω και ξέρετε ότι ο Μητσοτάκης ηλικίαν έχει και αυτός θα απολογηθεί στον κυρίαρχο ελληνικό λαό που του έδωσε την εντολή εκπροσώπησης του έθνους και υπεράσπισης των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων και της αξιοπρεπίας μας. Εμείς πάντως που τον ακούσαμε, θαρώ και ο ιστορικός του μέλλοντος, με ανησυχία σημειώσαμε ότι επιμελώς απέφυγε τη λέξη Τουρκία σε όλες του τις εμφανίσεις στη ΣΥΠΑ. Ο Μητσοτάκης εγκατέλειψε το δόγμα της πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που ακολουθούσε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής. Εκείνος που είπε το ανήκομεν στη Δύση αλλά συνεργαζόμαστε με την Ανατολή. Εκείνος που τόλμησε και έβγαλε την Ελλάδα από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ το 1974 λόγω της άρνησης των ατοικών συμμάχων να αντιδράσουν στην τουρκική εισβολή και την παράνομη στρατιωτική κατοχή της Μεγαλονήσου Κύπρου. Αρνείται λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πολυδιάστατη πολιτική που ακολούθησε και ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Καραμαλής, συνάπτοντας μεγάλες στρατηγικές συμφωνίες με τον Πούτιν για τον αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου και με την Κίνα, κάνοντας διεθνές μετακομιστικό κέντρο το λιμάνι του Πειραιά και βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή τη δική του και της οικογένειάς του. Δυστυχώς, ο Μητσοτάκης δεν έμαθε τίποτα για το βέτο Καραμαλή τότε στο Βελιγράδι. Ο Μητσοτάκης διάλεξε να είναι ο χρήσιμος, ευχάριστος των ξένων. Ο ευήκοος πρωθυπουργός των ξένων. Ακόμα και στην πολύ διαφημισμένη ιστορική του ομιλία στο Αμερικανικό Κογκρέσο επέλεξε ή του έγραψαν τις περισσότερες αναφορές για την Ουκρανία να κάνει. Κι ας ήταν η τελετή αφιερωμένη στα 200 χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, της εθνικής παλιγενεσίας. Απέφυγε προκλητικά να πει ενάντια σε ποιους επαναστάτησαν οι Έλληνες το 1821 για να μην πει τη λέξη Τουρκία. Ο Μητσοτάκης με τις τοποθετήσεις του άδειασε όλα τα κυβερνητικά στελέχη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους ευρωβουλευτές, τον Υπουργό Εξωτερικών και όλους όσους έχουμε τη δυνατότητα σε διεθνή φόρα του εξωτερικού να επιχειρηματολογούμε ότι απειλούμαστε από την Τουρκία. Ο Μητσοτάκης έπαιξε το δικό του παιχνίδι.
αφού προηγουμένως δημόσια μας είχε προειδεάσει ότι δεν πιστεύει στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών και ότι ως εκ τούτου δεν τον ενδιαφέρει ούτε η γνώμη τους, μα και δεν τον δεσμεύουν οι προηγούμενες αποφάσεις, οι ομόφωνες των πολιτικών αρχηγών, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας για την ακολουθητέα κοινή εθνική γραμμή στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Παραμονές της επετείου της τουρκικής θηριωδίας στον Πόντο και στη Μικρά Ασία, απέφυγε να μιλήσει για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και της Μικράς Ασίας. Μα και όταν μίλησε για τη μικρασιατική καταστροφή του 1922 που έγινε μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν τόλμησε πάλι να ονοματίσει τους Τούρκους. Και το πλέον απεχθές, ανιστόρητο και διαστρεβλωτικό, ήταν που ονομάτισε μετανάστευση την γενοκτονία και τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τις πατρογονικές προαιώνιες αιστείες του, που τους οδήγησε να πάνε στη ΣΥΠΑ, να πάνε στη Ρωσία, να πάνε σε άλλες χώρες. Η έλλειψη πατριωτικού φρονήματος φαίνεται όταν δέχεσαι να εκφωνήσεις αδιαμαρτύρητα απίθανες ανοησίες και ιστορικά ανοσιουργήματα που σου έχουν γράψει εθνομηδενιστές λογογράφοι που έμαθαν γράμματα στον Περισσό και βγάζουν το ψωμί τους στο Ελιαμέπ και στις άλλες ξένες λέσχες και στις ΜΚΟ άλλων αλότριων μη εθνικών εθνομηδενιστικών συμφερόντων. Δεν μπορώ ούτε να του σκεφτώ ότι ο Μητσοτάκης ήδη μπορεί να τα έχει δώσει όλα, να έχει αποδεχθεί να μοιραστούμε το Αιγαίο με τους Τούρκους. Όχι, δεν το πιστεύω. Είμαι όμως σίγουρος ότι δυστυχώς δικαίωσε εκείνους που είπαν ότι πήγε προβλέψιμος και γύρισε δεδομένος. Και κάτι ακόμα. Αν σε λίγο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ενδυναμώσουν και εξοπλίσουν την Τουρκία, αναρωτιέμαι, τι θα λένε οι υποστηρικτές και χειροκροτητές του Μητσοτάκη και κυρίως τι θα λένε οι ομοειδεάτες μου, οι γαλάζιοι συνάδελφοί μου, τι θα λένε για την υποκριτική αποθέωση που του προσφέρουν ξεδιάντροπα αυτές τις μέρες. Και όχι μόνον αυτοί, αλλά και οι δήθεν αναλυτές, οι μεγαλοδημοσιογράφοι, οι μεγαλοπαράγοντες που θα πάνε να κρυφτούνε τότε. Και να, που πριν Αλέκτορ φωνεί σε τρεις, ο Στόλτεμπεργκ, μετά την απόφαση της Τουρκίας να επιβάλλει βέτο στη Σουηδία και την Φιλανδία, δήλωσε «Η Τουρκία αποτελεί σημαντικό εταίρο». Δηλαδή μας φτύνει και εμείς νομίζουμε ότι πισκαλίζει. Η Τουρκία φίλη με τη Ρωσία, φίλη και με τη ΣΥΠΑ και εμείς εχθροί με τη Ρωσία. Λέτε Χάρης και Πελόζη να γελάγανε πίσω από την πλάτη του Κυριάκου, γνωρίζοντας ότι έπεται αναβάθμιση των τουρκικών F-16. Λέτε να τον χειροκρότησαν 6 φορές λίγο πριν ψηφίσουν υπέρ της Τουρκίας. Θα δείξει. Α, και κάτι ακόμα. Λένε οι μαξιμπόπεδες, οι τρόφιμοι του δημόσιου, πως ο Μητσοτάκης απέδειξε ότι μιλάει υπέροχα αγγλικά. Είναι αλήθεια. Και ως εκ τούτου θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να είναι ένας σπουδαίος μεταφραστής σε μεγάλους υπερεθνικούς οργανισμούς. Θα μπορούσε ακόμα
να ανοίξει ένα φροντιστήριο αγγλικών επιχειρηματικά. Για πρωθυπουργός πάντως δεν κάνει το παιδί, γιατί στερείται ηγετικού έρματος. Λυπάμαι. Λυπάμαι ακόμα, γιατί ο πρωθυπουργός της Ελλάδος, ο σημερινός, μάλλον ο απερχόμενος πρωθυπουργός, είναι τόσο εγκλωβισμένος στα μέγα φάρμα γραμμάτια και υποχρεούται να περιλαμβάνει τον Αλβέρτο Φάιζερ Μπουρλά στους μεγάλους Έλληνες. Σκέφτομαι και ντρέπομαι για λογαριασμό του. Μήπως με αυτά που άκουσαν εκεί έξω στην Αμερική τελικά δεν μπερδεύτηκαν εκείνοι που τον αποκαλούσαν Μιζωτάκι. Εν κατακλείδη, όλη αυτή η επικοινωνιακή εφορία μένει και εύχομαι, ειλικρινά εύχομαι, να μετουσιωθεί σε πράξη, ώστε να έχουμε εθνικές νίκες. Προσωπικά, πάντως, θέλω να είμαι ξεκάθαρος απέναντί σας. Είμαι απεσιόδοξος. Νίκος Νικολόπουλος. Τα Pod Radio του ProNews ανανεώνονται καθημερινά μέσα από τη σελίδα του ProNews.gr.